Λοιπόν, πίσω στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, πάμε και πάλι στην κεντρική πολιτική σκηνή και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ανδρέα Πάτση, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Γρεβενών. Κύριε Πάτση, γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, κύριε βουλευτά, είχαμε την τροπολογία η οποία υπερψηφίστηκε με πολύ θόρυβο, η αλήθεια είναι, και με πολλές ενστάσεις, αλλά ίσχυσε, υπερίσχυσε η κομματική πειθαρχία. Δεν ήταν μόνο θέμα κομματικής πειθαρχίας. Κατά την δική μου άποψη, η τροπολογία αυτή ουσιαστικά ήταν διαχείριση μιας κρίσεως. Εμείς, κάθε βουλευτής είχε την άποψή του για το θέμα, το πώς θα πρέπει να γίνει η διαχείριση αυτή από το πρόβλημα το οποίο προέκυψε και το οποίο είναι όντως πολύ σοβαρό. Η κυβέρνηση αποφάσισε δια της Υπουργού να εισάγει αυτή την τροπολογία, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα το πρόβλημα. Οπότε και νομίζω και οι βουλευτές είχαν κάθε λόγο να συνταχθούν με την ψήφιση της τροπολογίας συγκεκριμένης. Το πρόβλημα ξεκίνησε από τον κύριο Αυγενάκη. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, γιατί κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Πρέπει να κάνουμε κάποιες παραδοχές. Υπάρχουν νόμοι. Σκληροί μεν, αλλά νόμοι. Υπάρχει Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Καλή κακή, αυτή είναι η Επιτροπή. Υπάρχουν διαδικασίες. Γνωρίζαμε όλοι ότι η υπόθεση ΠΑΟΚ Ξάνθης θα εισήγεται προς εξέταση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Για να αποφανθεί εάν υπάρχει το θέμα της πολυδιευθυνσίας ή όχι και να κάνει μια εισήγηση προς τον αθλητικό δικαστή. Αυτή είναι η νόμιμη οδός, αυτή είναι η διαδικασία. Η επιτροπή αυτή εύνης τρεις μέρες πριν την εκδίκασή της άλλαξε δύο μέλη της. Και από εκεί και πέρα δημιουργήθηκε δικαίως ή αδίκως μια συνωμοσιολογία για ποιο λόγο αλλάξανε, αν αλλάξαν σκοπίμως και ούτω καθεξής. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ πέρα έγινε κατά την άποψή μου ένα φάουλ πολιτικό το οποίο δημιούργησε όλο αυτόν τον τόρο. Διότι σε κάθε άλλη περίπτωση δεν νομίζω ότι δικαιούται κανένας, είτε του αρέσουν είτε δεν του αρέσουν οι αποφάσεις, να ξεσηκώνει ολόκληρο σαματά. Σε αυτό το πολιτικό φάουλ που περιγράφετε, ήρθε μετά η κυβέρνηση, κύριε βουλευτά, να κάνει ομή, θα έλεγα, συγχωρέστε με την έκφραση, παρέμβαση στην απόφαση μιας επιτροπής που αποτελεί δικαστήριο. Είναι εισηγητικό, είναι γνωμοδοτική η Επιτροπή, δηλαδή αυτή θα εισήγεται στον αθλητικό δικαστή η απόφαση. Έτσι, δημιουργείται ένας δώρος μεγάλος και η κυβέρνηση θεώρησε ότι αυτή είναι μια διαχείριση την οποία έπρεπε να κάνει. Δεν θα είχαμε ξεκινήσει, αν θέλετε την άποψή μου, κακώς ήρθε η τροπολογία. Αυτή νομίζω το εξέφρασα και δημόσια, το έχω πει, έχω τοποθετηθεί. Νομίζω ότι οι κρίσεις, και ειδικά στο ποδόσφαιρο που είναι περίπλοκες και πολύπλοκες, αν θέλετε, οι ανθρωπογεωγραφίες και οι καταστάσεις, θα πρέπει να γίνει με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Η κυβέρνηση όμως που είχε την πλήρη ευθύνη, θεώρησε ότι αυτή είναι η καλύτερη οδός και μέθοδος. Λόγω της κοινωνικής αναταραχής. Αυτή ήταν η πίεση πολιτική που αναγκάστηκε. Είναι λόγω αυτής της αναταραχής. Και σας είπα, δεν θα ξεκινούσε ή δεν θα νομοποιείται κανένας, κατά την άποψή μου, να ξεκινήσει καμία αναταραχή. Διότι υπάρχουν νόμοι. Και άλλοι μόνο αν δεν μας αρέσει η εφαρμογή των νόμων ή όποια απόφαση οποιοδήποτε διεκδοτικού ή δικαστικού οργάνου. Εκεί λοιπόν που δημιουργήθηκε η εμπλοκή και δόθηκε αφορμή προκειμένου να ξεσηκωθεί ο δώρος αυτός, ήταν η αλλαγή των δύο ορμένων και αρχίσαν από εκεί πέρα διαφόρων ενός συνωμοσίες ότι είναι κάθετη, ότι εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Προφανώς και δεν τα υιοθετώ, προφανώς και δεν τα θεωρώ αληθή. Θεωρώ όμως ότι ήταν μέγα πολιτικό φάουλ να γίνει αυτό δύο μέρες πριν την εκδίκαση. Πάντως, για τη διαγραφή Ζαγοράκη, τι λέτε? Θα σας απαντήσω πάρα πολύ απλά. Ο κύριος Ζαγοράκης είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τιμήθηκε από τον ελληνικό λαό να εκπροσωπεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού στο Ευρωκοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, έχει πολλά σημεία αναφορά στην ελληνική κοινωνία και στην τοπική κοινωνία. Έχει κάθε λόγο να θεωρεί άδικη την απόφαση, να δηλώσει ότι αγωνίζεται για να καταργηθεί, να βάλει τις δυνάμεις του με όποιο τρόπο νομίζει. Αυτό να λέει όμως ότι εγώ δεν θα συνευρίσκομαι με αυτούς οι οποίοι βάλουν κατά του ΠΑΟΚ και τα λοιπά, νομίζω ότι περέβη τα εσκαμμένα και ήταν ορθότατη η αποπομπή του από τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, πρέπει να διαχωρίζουμε κάποια πράγματα. Δεν είμαστε οπαδοί, όταν είμαστε βουλευτές, έχουμε τα συναισθήματά μας, έχουμε τις φιλίες μας, έχουμε, αν θέλετε. Είχε όμως την συναισθηματική φόρτιση καθότι ήταν. Ναι, θα σας πω κάτι, δεν είναι γενικός αρχηγός μιας ομάδας. Είναι προβουλευτής, εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα, χιλιάδες συμπολίτες μας από όλη την Ελλάδα, γιατί δεν είναι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, τον εξέλεξαν για να εκπροσωπεί στα συμφέροντα και δεν μπορεί να αφήνει ευθεία μορφή ότι δεν μπορεί να συνευρίσκεται με ποιους. Δηλαδή, κατηγορεί ποιον. Ότι αποδέχεται δηλαδή μία μορφή ότι υπήρξε σκοπιμότητα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για να καταδικαστεί ο ΠΑΟΚ, νομίζω περαιτέρω κανένα. Θα είναι μονόδρομος. Το να πει και δικαίως, θα αγωνιστώ, είναι άδικη, πρέπει να γίνει αυτό, να κάνει προτάσεις, να συμμετάσχει, προφανώς θα το χειροκροτούσε και τον επικροτούσε 100%. Πάντως, να πούμε, κύριε Πάτση, μισό λεπτό λίγο, Κώστα. Μισό λεπτό λίγο, Κώστα. Να το πω, γιατί θα δικήσω την κουβέντα. Νομίζω ότι αναγνωρίζετε την ανησυχία του. Έχετε ένσταση ως προς την διατύπωση της αντίδρασης του. Κοιτάξτε, είμαι και εγώ ένας από αυτούς που δεν θέλει να. Είμαστε στην ίδια κοινωνική ομάδα.
Δηλαδή, όλοι εμείς συνωμοτήσαμε. Καταρχήν, μας κατηγορεί για σκοπιμότητα. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Σας είπα, φάουλ ναι. Λάθος ναι. Αλλά μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο. Είσαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τιμήθηκε για να εκπροσωπήσει τον Νικολάο. Έχεις συναισθήματα. Είμαι μαζί σου και να συνεισφέρω και εγώ στο να ανατραπεί μια άδικη απόφαση εφόσον είναι. Δεν διαφωνεί κανείς αυτό, προς Θεού. Πάντως, κύριε Πάτση, ξέρετε τι γίνεται. Φαίνεται, αν θέλετε ένα προσωπικό σχόλιο και χαίρομαι που το συζητάμε κιόλας, ότι φαίνεται τώρα ο κύριος Ζαγοράκης ότι είναι το θύμα της ιστορίας. Ενώ από ό,τι. Έγινε, γιατί είναι θύμα. Μισό λεπτό. Θέλω να πω ότι. Γι' αυτό πολιτικό σχόλιο πάντως είναι. Προσέξτε όμως λίγο. Ένα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ωραία, ωραία, ωραία. Το δέχομαι. Απλώς θέλω να πω ότι έχει διαγραφεί. Ωραία. Ενώ ο κύριος Αβγιανάκης, από ό,τι κατάλαβα από αυτά που είπατε, από εκεί ξεκίνησε το λάθος. Καλά το λέω. Ναι. Προστατεύεται από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, άλλοτε να κατηγορείς ευθέως το σχήμα στο οποίο ανήκεις ότι σκοπίμως βάλει κατά μια συγκεκριμένη ομάδα. Δεν μιλάμε για μια τυχαία ομάδα, μιλάμε για το ΠΑΟΚ. Και αν έχεις κάνει κατά την άποψη κάποιων ανθρώπων ένα φάουλ πολιτικό, το οποίο πάει μέσα στα πλαίσια άσχημης πολιτικής, γίνεται. Τώρα, το πώς θα αξιολογηθεί, αυτό είναι θέμα του Πρωθυπουργού, δεν είναι θέμα δικό μας. Εμείς εκφράζουμε κάποιες απόψεις. Τώρα, επειδή λίγο, να επιστρέψω λίγο και στην κομματική πειθαρχία, και γιατί δεν ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που συζητάτε και ελεύθερο όλα τα θέματα. Είχατε εκφράσει τη διαφωνία, αλλά μείνατε στην κομματική πειθαρχία και στην ουσία υπερψηφίσατε κάτι το οποίο δεν το θέλατε. Θέλω απλώς να πω, κύριε Πάτση, ότι το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ότι ο βουλευτής έχει τη δική του έδρα, έχει τη δική του φωνή και μπορεί να πάει κόντρα και στο κόμμα του, γιατί το Σύνταγμα του τη δίνει αυτή τη δυνατότητα. Εάν ήταν θέμα πολιτική ουσία. Πιστέψτε με, θα το σκεφτόμουν τελείως διαφορετικά. Εδώ για μένα δεν ήταν θέμα πολιτικό, ήταν μια διαχείριση αντιμετώπισης κρίσης. Ήταν διαδικαστικό. Εγώ διαφώνησα, εξέφρασα μάλλον τις ενστάσεις μου, τις διαφωνίες μου ή αν θέλετε τις ανησυχίες μου, ως προς την διαχείριση. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η διαχείριση με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται με καλύτερο τρόπο. Ας δούμε από εκεί πέρα και εύχομαι να είναι όλα καλά. Αν ήταν μείζον πολιτικό θέμα, κοιτάξτε, πρέπει να διαχωρίζουμε και πόσο και με ποιο τρόπο. Έτσι, και ο βουλευτής πρέπει να τοποθετείται. Δεν είναι για κάθε ψιλοπίδημα να βγαίνει εκτός κομματικής γραμμής, δεν υπάρχει νόημα. Εάν είναι αντίθετο ζήτημα πολιτικό για άλλα θέματα ενδεχομένως, τότε θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε διαφορετικά. Αλλά όχι γι' αυτό, προς Θεού. Γι' αυτό και δεν το βάζω στη λογική της κομματικής πειθαρχίας. Αυτό μπήκε τώρα, κατά την άποψή μου πάντα, έτσι. Αν θέλετε, αυτή είναι μια προσωπική εκτίμηση. Έπεσαν τηλέφωνα δηλαδή από τον Μαξίμου για την κομματική πειθαρχία. Όχι, καθόλου, καθόλου. Τουλάχιστον σε μένα προσωπικά δεν με ενούχλησε κανένα να σημαίνει ειλικρινή. Τώρα δεν ξέρω αν άλλοι συνάδελφοι, αλλά δεν θεωρώ ότι υπήρξε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι. Εντάξει, υπάρχουν πιέσεις από ομάδες και ο Ολυμπιακός, ξέρετε, κλαίγονται κάποιοι στον Πειραιά, καθένας ανησυχεί για την έδρα του, για τους ψήφους του. Είναι όλα αυτά ανθρώπινα. Είναι όλα ανθρώπινα. Αλλά νομίζω ότι το μείζον εδώ ήταν ότι μιλάμε για τρόπο, μεθοδολογία διαχείρισης της κρίσης. Δεν ήταν πολιτικό το ζήτημα. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ειλικρινή κουβέντα που κάναμε. Έτσι μιλάω, δεν ξέρω αν θα βγει σε καλό ή σε κακό, αλλά πάντα με αυτό. Κύριε Πάτση, και την επόμενη φορά θα πιάσουμε και πολλά περισσότερα θέματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι θέλετε εσείς σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε βουλευτά.